σε θέλω. Για σένα εγώ τρελάθηκα, πλέχτηκα και χάθηκα. Δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω. Σταθμό,
θυμάμαι που είπες αγαπώ. Τι έρχεσαι από την ωραία Λεμεσό, αυτό το μάθαμε, όμως θέλω να μάθουμε πού σε βρίσκει κάποιος να σε απολαύσει. Είμαι τα Σάββατα και τώρα που είναι γιορτές τις Παρασκευές, παραμονές, είμαι στο Gold Life Clubbing στη Λεμεσό με τον Νίκο και μια υπέροχη μπάντα. Και μαζί μου στις φωνές είναι ο Κυριάκος Παπαηλίας από τη Θεσσαλονίκη και η Γεωργία Ευρανά. Και το πρόγραμμα είναι, φαντάζομαι, έντεχνο, λαϊκό, έτσι, ε. Είναι Γεωργία Ευρανά, η δικιά μας, δεν είναι. Το κορίτσι μας, το αγαπάμε πάρα πολύ, τη Γεωργία. Είμαστε live clapping περισσότερο, αλλά κυρίως λαϊκό. Έχει απ' όλα μου στο πρόγραμμα, να έρθείτε όποτε θέλετε. Με τη Γιώτα σίγουρα θα έρθουμε. Έτσι Παρασκευή να διασκεδάσουμε Παρασκευή εμείς. Όπως Παρασκευή. Θέλετε. Παρασκευή θα έρθουμε σίγουρα. Παραμονή. Ειλικρινά. Και χωρίς καμία δοσκολακία θέλω να σου πω ότι επειδή εμείς συζητάμε εδώ πέρα με τον Ανδρέα κατά τη διάρκεια που τραγουδάτε κιόλας. Παιδιά, είστε καταπληκτικοί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είστε καταπληκτικοί. Πολύ ωραία, πραγματικά. Σήμερα πιο, έτσι, πιο ακουστικά είναι πολύ πιο ωραία. Έτσι ακριβώς. Πιο... Όπως... Σου αρέσει όμως και το έντεχνο, έτσι. Και το έντεχνο, μάλιστα. Σου αρέσει. Ναι. Πέρα από το λαϊκό. Θα ακούσεις τώρα. Μα έχεις τέτοια φωνή που ό,τι και να πεις, νομίζω και, και τα νομίζω. Κάλαντα. Και εγώ έτσι νομίζω. Ναι. Στα σου λιγάκι μη μιλάς, άσε τον ήχο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως χάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην τραπείς, στάσου λιγάκι μη μιλάς. Άσε τον ήχο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει. Στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως χάσαμε στα νίποτα. Λοιπόν, θα έχουμε κι άλλο, Ανδρέα, σε λίγο, όμως πάμε σε ένα διάλειμμα περιποιημένο. Περιποιημένο δεν λες τίποτα. Εορταστικό. Έτσι. Διάλειμμα. Να αλλάξουμε λίγο το ύφος τώρα. Πάμε αλλού. Η Βύση σ' αρέσει. Καμιά φορά όταν στα μάτια σε κοιτώ, μέσα τους χάνομαι και νιώθω πως μεθώ. Αναρωτιέμαι, λέω, πως γίνεται αυτό. Να υπάρχει τόση ομορφιά στον κόσμο αυτό τον άσχημο. Όταν σε έπλασε ο Θεός, πρέπει να είχε προφανώς έμπνευση. Τώρα πάμε Ρωμανιέμι, γιατί θέλουμε να πάμε να δούμε εκεί αυτές τις τελευταίες ώρες του 2021 πώς το γιορτάζουν εκεί. Φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο από άλλες φορές.